Γεια σας, είμαι ο Αρσένης και είμαστε στο Barista Speciality Blend. Απόψε θα σας παρουσιάσουμε την όπερα της Sanremo. Το παρόν βίντεο γίνεται για λογαριασμό της Espresso Mania με σκοπό τη γνωριμία με την καινούργια έκδοση 2 όπερα Oxid της Sanremo. Μιλάμε για μία μηχανή όπλο. Είναι μία μηχανή η οποία τη χρησιμοποιούν σε πολλούς μπαριστικούς διαγωνισμούς και αυτό διότι έχει πολλές λειτουργίες οι οποίες βοηθάνε στο να είναι συνεπής στις εκχυλήσεις της. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να πούμε κάποιες λειτουργίες που έχει η μηχανή. Πρώτα απ' όλα, θα πούμε για την καινούργια συνεργασία που έχει η Akaia με τη Sanremo. Εάν επιλέξεις να βάλεις τις λιγαριές Akaia στη μηχανή σου, σίγουρα θα έχεις ένα πιο ακριβές αποτέλεσμα σε ml στην κούπα σου. Και αυτό διότι οι ζυγαριές συνδέονται μέσω Bluetooth με τη μηχανή, έχει ως αποτέλεσμα ένα πιο ακριβή έλεγχο στα ml που θες να έχεις στην κούπα σου. Οι ζυγαριές είναι αδιάβροχες και έχουν πίσω ένα βρίσμα mini USB που μπορείς να τις φορτίσεις ανάλογα τη χρήση που τις κάνεις. Πλέον η όπερα σε πάει σε άλλο επίπεδο. Και αυτό διότι σου δίνει τον απόλυτο έλεγχο της εκχύλησης ενός εσπρέσο. Το πετυχαίνει με το σύστημα CDS, Control Delivery System, το οποίο μέσα από μία εφαρμογή μπορείς να ελέγχεις πλήρως την εκχύλιση και να δώσεις εσύ ό,τι προφίλ θες στην κούπα σου, ανάλογα με το τι καφέ έχεις να διαχειριστείς. Πάμε να δούμε τώρα κάποιες από τις βασικές ρυθμίσεις της Sanremo. Εδώ είναι το γενικό μενού. Μπορούμε να δούμε κάποιες γενικές ρυθμίσεις όπως π.χ. το timers, το οποίο σου δίνει την επιλογή να ρυθμίσεις πότε θες να ανάβει και πότε θες να κλείνει η μηχανή σου. Το counters, το οποίο μετράει τις δόσεις τις οποίες έχεις βγάλει από κάθε group. Το cap heating, το οποίο σου δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσεις την ένταση της θερμοκρασίας στην αντίστασή σου έτσι ώστε να έχεις ζεστές τις κούπες σου και τις θερμοκρασίες τις οποίες θα τις δούμε και στο Express Yourself. Πάμε λοιπόν στο Express Yourself, το οποίο είναι αυτό που λέει, δηλαδή βγάλε τον εαυτό σου στην κούπα σου. Εδώ βλέπουμε τις επιλογές των group. Από εδώ πέρα μπορείς να ρυθμίσεις τη μονή ή την διπλή δόση σου σε τρία option, δηλαδή το κάθε group στην ουσία έχει τρεις διαφορετικές ρυθμίσεις προφίλ που θες να δώσεις στην εκχύλησή σου. Εδώ βλέπουμε ότι μπορείς να ρυθμίσεις τη θερμοκρασία του ατμού, τη θερμοκρασία του νερού σου και τη θερμοκρασία του group. Εδώ πιο κάτω πάμε στο dose regulation. Εδώ έχεις την επιλογή να ρυθμίσεις πόσα γραμμάρια θέλεις να είναι ο αλεσμένος σου καφές, πόσα ml εκχύλησης θες να έχει και το τελικό αποτέλεσμα γραμμαρίων στην κούπα σου. Αυτό σου δίνει την δυνατότητα να υπολογίσεις το brew ratio της εκχύλησης, δηλαδή την αναλογία του αλεσμένου καφέ με την ποσότητα ml στο ποτήρι σου. Πάμε τώρα και στο πιο σημαντικό, το infusion regulation. Εδώ μπορείς πλέον να φτιάξεις το δικό σου προφίλ εκχύλησης σε οποιοδήποτε εσπρέσο επιθυμείς, διότι σου δίνεται η δυνατότητα με το pre-infusion, το main infusion και το post-infusion να ορίσεις το προφίλ της εκχύλησης που θες. Στο pre-infusion μπορείς να ρυθμίσεις τα πόσα δευτερόλεπτα θες να διαρκέσει, αλλά και τα πόσα bar θες να έχει. Στο main infusion μπορείς να ρυθμίσεις την πίεση των bar που θες να έχεις και στο post infusion μπορείς να ρυθμίσεις τα ml και τα bar. Στην ουσία η Sanremo με το πρόγραμμα CDS σου δίνει τη δυνατότητα να πειραματιστείς για να βγάλεις το προφίλ που θες στην κούπα σου. Πάμε τώρα να δούμε στην πράξη τις λειτουργίες της μηχανής. Εδώ πέρα είναι τα τρία option των προφίλ που μπορούμε να ρυθμίσουμε. Εδώ βλέπετε ότι αλλάζοντας αλλάζουν και κάποιες ρυθμίσεις που έχουμε κάνει. Πάμε να βγάλουμε μία δόση.
Πάμε λοιπόν να βγάλουμε μια διπλή δόση εσπρέσο. Εδώ είναι το lever της μηχανής, του συγκεκριμένου group, το οποίο σπρώχνοντας μπροστά είναι η μονή δόση και πίσω η διπλή. Εδώ τώρα εγώ επιλέξω ένα προφίλ για ένα διπλό εσπρέσο. Εσείς μπορεί να επιλέξετε ό,τι θέλετε. Τραβώντας το μοχλό βλέπουμε ότι κάνει το pre-infusion εκεί που το έχουμε ρυθμίσει. Αμέσως μετά μπαίνει στο main infusion. Και στα τελευταία ml θα μπει στο post-infusion. Ρυθμίζοντας το pre-infusion, στην ουσία προετοιμάζουμε τον καφέ. Ο καφές έρχεται σε επαφή με το νερό και έτσι, ανάλογα το χρόνο που θα του δώσουμε και το bar πίεσης που θα του δώσουμε, θα βγάλει και τα ανάλογα αρώματα. Το main infusion είναι η κύρια κύληση ενός εσπρέσου. Εκεί συνήθως επιλέγουμε τα 9 bar. Και τέλος πάμε στο post infusion, που εκεί μπορούμε να ρυθμίσουμε τα τελευταία ml της εκχύλησης. Το post infusion βοηθάει σε ένα πιο καθαρό αποτέλεσμα στην κούπα αλλά και στο κλίστρο μας. Αυτή ήταν η παρουσίαση της νέας σειράς Opera 2 Oxid της Sanremo από τον Barista Speciality Blend για την Espressomania. Σας ευχαριστούμε πολύ.